αρχικά να αναφέρουμε ότι ο ιός είναι ένας μικροοργανισμός ο οποίος για να μπορεί να επιβιώσει χρειάζεται να εισέλθει σε έναν κύτταρο ξενιστή. Αυτό είναι αναγκαίο αφού χρειάζεται όλους τους μηχανισμούς που έχει το εκάστοτε κύτταρο έτσι ώστε να μπορεί να πολλαπλασιάσει το γενετικό του υλικό, να παράξει τις δικές του πρωτεΐνες έτσι ώστε να δημιουργήσει στο τέλος πάρα πολλά αντίγραφα του εαυτού του. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη μιας υιογενής λίμωξης. Σίγουρα το γενετικό προφίλ του κάθε ανθρώπου έχει καθοριστικό ρόλο αφού καθορίζει το πώς θα αντιδράσει το ανοσοποιητικό σύστημα εναντίον του ιού και ως αποτέλεσμα μπορεί να υπάρχουν άτομα τα οποία να είναι ασυμπτωματικά είτε άτομα τα οποία να νοσήσουν βαριά με μια υιογενή λίμωξη και σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις να καταλήξουν στο νοσοκομείο είτε και να πεθάνουν. Αρχικά να αναφέρουμε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα σύστημα οργάνων και βιολογικών μηχανισμών το οποίο έχει ως κύριο στόχο να μας προστατεύσει από υιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Όπως έχουμε προαναφέρει, το γενετικό προφίλ του κάθε ενός από εμάς καθορίζει ως επιτοπλίστων τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το ανοσοποιητικό σύστημα εναντίον των ιών και επιπλέον τα απλά πράγματα τα καθημερινά σίγουρα έχουν και αυτά ρόλο να παίξουν στο πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι το άγχος, το κοινό στρες είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι η σωστή μεσογειακή διατροφή ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Δηλαδή, μπορεί το ανοσοποιητικό σύστημα να λειτουργεί με το βέλτιστο τρόπο εναντίον των υιογενών λοιμώξεων και γενικότερα ο τρόπος ζωής μας, θα έλεγα. Αρχικά, να αναφέρουμε ότι τα εμβόλια είναι σκευάσματα τα οποία έχουν ως κύριο στόχο να ενεργοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα, να παράξει χημική ανοσία και κυταρική ανοσία εναντίον διαφορετικών πρωτεϊνών του εκάστοτε μικροοργανισμού για τον οποίο θέλουμε να έχουμε προστασία. Όταν λέμε χημική ανοσία, αναφερόμαστε κυρίως στα αντισώματα τα οποία έχουν στόχο να εξουδετερώσουν, για παράδειγμα, έναν ιό ο οποίος προσβάλλει τον ανθρώπινο οργανισμό. Κυρίως τα εμβόλια τα οποία διατίθενται στην αγορά είναι εμβόλια τα οποία θεωρούνται προστατευτικά. Δηλαδή τα χορηγούμε σε άτομα προτού έχουν νοσήσει έτσι ώστε να προετοιμάσουμε το ανοσοποιητικό του σύστημα να μπορούν να καταπολεμήσουν έναν ιό για παράδειγμα εάν και εφόσον έρθουν επαφή με το συγκεκριμένο μικροοργανισμό. Τώρα όσον αφορά τα αντιϊκά φάρματα είναι και αυτά σκευάσματα τα οποία έχουν ως κύριο στόχο να εμποδίσουν τον πολλαπλασιασμό του ιού αφού ο ιός έχει προσβάλει τον ανθρώπινο οργανισμό και τα ανθρώπινα κύτταρα. Συνήθως προσπαθούν τα αντιγεία φάρμακα να αναστείλουν τον πολλαπλασιασμό του υλικού. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν υπάρχουν αντιγεία φάρμακα τα οποία αναστέλουν την αντιγραφή του γενετικού του υλικού είτε διάφορων συγκεκριμένων πρωτεϊνών του ιού με απότερο σκοπό να μην παράγονται καινούργια viral particles. Thank you.